απόκριφα που λένε από την συζήτηση με την κυρία Μέρκελ. Θα μας τα πείτε τώρα, αλήθεια. Να ξεκινήσουμε από αυτό λιγάκι. Έτσι. Γιατί είχαν πριν και την ανταπόκριση από τη Γερμανία, από τους συναδέλφους μας. Γιατί από τη μία πλευρά βγαίνει ένα πολύ θετικό κλίμα από την ελληνική πλευρά και από τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο δηλαδή. Να έχουμε και τη γραβάτα να του δώσουμε. Και από την άλλη πλευρά βγαίνει ένα πιο συγκρατημένο κλίμα από τους Γερμανούς. Ναι, δηλαδή, εντάξει, είναι λογικό, γιατί ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρίσκονται στην τελική ευθεία μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης που γίνεται μεταξύ τους. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι διαφωνίες μεταξύ Γερμανίας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι για το Θεαθήν, είναι πραγματικές. Και υπάρχει εκεί μια σκληρή διαπραγμάτευση και μια συζήτηση. Θα λήξει όμως αυτή, πιστεύετε? Και νομίζω ότι είναι λογικό το γεγονός ότι οι Γερμανοί προσπαθούν να κάνουν και μια διαχείριση προσδοκιών σε σχέση με το Eurogroup της Δευτέρας. Στις 22 δηλαδή, θα έχουμε, κύριε Υπουργέ, θετικές εξελίξεις για το χρέος ή όχι? Τα σήματα που παίρνουμε, τα μηνύματα που υπάρχουν και από το πολιτικό πεδίο αλλά και από το οικονομικό πεδίο είναι ότι βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία. Mm-hmm. Το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύουν οι πάντες είναι να υπάρξει μια συμφωνία στις 22 Μαΐου συνολική και με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος αλλά και με την έγκριση της τεχνικής συμφωνίας. Εάν δεν υπάρξει, θα υλοποιηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα εφαρμοστούν τα αντίμετρα. Διότι ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχετική ιδιαίτερα. Συντριπτικά μεγαλύτερη πιθανότητα είναι λοιπόν ότι θα υπάρξει συμφωνία είτε στις 22 Μαΐου είτε λίγες μέρες μετά. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Τώρα πάμε και Ιούνιο δηλαδή, στο άλλο, στο μπορεί να περάσει, να περάσουν κάποιες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να γεφυρωθούν κάποιες τελευταίες διαφορές. Αλλά νομίζω ότι περιμέναμε 7 χρόνια για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Το να περάσουν και 10 μέρες δεν έγινε και κάτι ισχύει πάρα πολύ σοβαρό. Η απειλή που έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός. Αλλά σας... Και σήμερα το ξέρετε ότι θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και θα επαναλάβει αυτό το οποίο έχει πει αρκετές φορές. Γιατί δεν το βάλετε ως ρήτρα στο νομοσχέδιο? Έχουμε πει ότι μια τέτοιου είδους ρήτρα, δηλαδή η ακύρωση ενός άρθρου, δεν μπορεί να αποτελεί αίρεση με νομική ισχύ. Αυτό το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αποσύρουμε είναι ακριβώς αυτή τη δέσμευση, ότι εφόσον δεν μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα και εφόσον δεν έχουμε τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους με τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να εφαρμοστούν τα μέτρα, διότι ξέρετε αυτά τα μέτρα δεν τα ζητούσαν οι Ευρωπαίοι. Αυτά τα μέτρα τα ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για να καλυφθεί και η διαφορά. Και αυτά τα... και ακριβώς για αυτό το λόγο νομοθετούμε και όλα στην αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος. Αποδεχτήκαμε αυτό που ήθελε το Delta Nitaf, το οποίο εμείς Delta Nitaf πριν από 6 μήνες, για να μην πω και πιο σύντομα, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέγαμε ότι το καλύτερο θα ήταν να είναι εκτός προγράμματος. Ναι, θα σας πω γιατί. Αποδεχθήκαμε τα μέτρα αυτά δεν αποδεχθήκαμε... Καταρχήν δεν αποδεχθήκαμε το σύνολο της θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί όπως θα θυμάστε και στην πρώτη αξιολόγηση και στη δεύτερη αξιολόγηση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα και όχι μία... και όχι μία ρύθμιση η οποία καταλήγει σε μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Και έγινε πάρα πολύ μεγάλη, θα το συζητήσουμε βεβαίως, αλλά έγινε πάρα πολύ μεγάλη διαπραγματευτική μάχη έτσι ώστε να υποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς αυτό το σημείο. Θα σας πω. Βάλτε κάτω να δούμε έτσι, σαν ορθολογιστές άνθρωποι. Όμως, και ίσως και έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να σας απαντήσω, να σας απαντήσω λίγο στο προηγούμενο ερώτημά σας. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης έγινε μια δήλωση εκ μέρους Γερμανίας ότι για μας δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με λίγα λόγια, η γερμανική πλευρά έδωσε ένα ιδιόμορφο δικαίωμα βέτο στο Ταμείο. Ναι. Πλέον το Ταμείο είχε μια πάρα πολύ ενισχυμένη θέση στη διαπραγμάτευση και έλεγε ότι παίρνοντας ακριβώς αυτή την ισχύ από τη Γερμανία, ωραία, ότι αν δεν κάνετε 1, 2, 3, δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπήρχε ένας μηχανισμός πολιτικής επιβολής εκεί πέρα. Γιατί έγινε όμως οποίος... αυτό? Πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί φτάσαμε στο σημείο να πάρει αυτό το βέτο το Ταμείο. Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό σχετίζεται. Όχι, δεν φταίμε καθόλου. Σχετίζεται με τις εσωτερικές πολιτικές, με τους εσωτερικούς πολιτικούς σχετισμούς της Γερμανίας. Καθώς γνωρίζετε ότι το CDU και το CSU, δηλαδή το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή στην Γερμανία, μάλλον το κόμμα το οποίο ηγείται τέλος πάντων του μεγάλου συνασπισμού,
του μεγάλου συνασπισμού, αλλά κυρίως είναι το συντηρητικό γερμανικό κόμμα, θεωρεί ότι η Κομισιόν και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι εξαιρετικά επιεικοί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ελληνικού προγράμματος και γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι το ΔΝΤ μπορεί να εγγυηθεί με καλύτερο τρόπο την υλοποίηση των προγραμμάτων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικά. Άρα εσείς εν πάση περιπτώσει. Όχι, θέλω... γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Άρα εμείς αποδεχτήκαμε, πέραν του περιεχομένου των μέτρων, εμείς έχουμε αποδεχθεί έναν κεντρικό ρόλο του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, το οποίο αυτό θα αποφασίζει εάν με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μισό λεπτό, πιάνονται οι στόχοι και επομένως λειτουργούν και τα αντίμετρα. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εξαρτώμαστε δεν από την απόφαση του ΔΕΛΤΑ. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αφού αυτό είναι ο φορέας που θα αποφασίζει. Ο νόμος λέει με πολύ μεγάλη σαφήνεια, όπως και η συμφωνία, ότι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει για το ζήτημα της προβολής ναι. των. Για τα πρωτογενή για το 19 ναι. θα είναι η Ευρωπαϊκή Θεσμή σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την ελληνική κυβέρνηση. Επομένως έχουμε πάλι ένα κονσένσους μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο ελληνικό ζήτημα. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν πρόκειται εδώ για μία αποδοχή εκ μέρους μας του συνόλου της θέσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε καθαρά και νέτα σκέτα την νομοθέτηση 4,5 δισεκατομμυρίων επιπλέον μέτρων. Πήραμε 4,9. Κάναμε δηλαδή. Πήραμε 4 δισεκατομμύρια και είναι ανακριβές το 4,9 και θα σας πω γιατί. Για το 2019 και το 2020, 4 δισεκατομμύρια μέτρα με το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό και την ίδια στιγμή ακριβώς το ίδιο ποσό αντιμέτρων. Mm-hmm. Αυτό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακριβώς όπως το ίδιο καταλαβαίνετε... Ακριβώς γιατί μας λέτε και 7,5 δις, μας έχετε τρελάνει περιμένετε. Με τα νούμερα. Θα σας τα πω όλα γιατί έχει, 7,5 δις πήρατε ακριβώς το ίδιο. Για το 2019 ναι. υπάρχουν νομοθετημένα αντίμετρα ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Mm-hmm. Από την πορεία της ελληνικής οικονομίας προκύπτει ότι θα υπάρξει και ένα επιπλέον ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που θα είναι περίπου 660 εκατομμύρια. Για το μέσα στο 19. Για το 2020 προκύπτει επίσης από τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα υπάρξει ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, αφήστε με κύριε Δημητρή, έχει σημασία. 1,5 δισεκατομμυρίου πέραν των αντιμέτρων τα οποία είναι ήδη τα οποία θα νομοθετηθούν σήμερα. Και για το 2021 προκύπτει ότι αυτός ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος θα είναι 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, επειδή λοιπόν τα αντίμετρα τα οποία θα νομοθετηθούν, όπως ξέρετε, δεν είναι αντίμετρα άπαξ, δεν ισχύουν μία φορά, είναι και το 2019 θα ισχύουν τα 2 δισεκατομμύρια, το 2020 θα ισχύουν 4 δισεκατομμύρια, δηλαδή τα 2 και 2, και το 2021 θα έχουμε τη συνέχιση των αντιμέτρων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, συν τον έξτρα δημοσιονομικό χώρο ο οποίος θα προκύψει από την ελληνική οικονομία. Μα πρέπει να πιάσετε το 3,5 και δεν πήραμε τα μέτρα αφού δημιουργούμε δια της πολιτικής μας. Σας το εξήγησα. Μισό λεπτό. Σας το εξήγησα. Είναι αντίφαση. Είναι αντίφαση την οποία όμως πρέπει να σας ξαναπώ ότι τη δημιουργεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς όπως ξέρετε οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έρχονται σε σύγκρουση τόσο με τις προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και με τις προβλέψεις ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Και το 2016 φάνηκε με πάρα πολύ μεγάλη καθαρότητα ότι αυτός ο οποίος είχε δίκιο προς τις προβλέψεις του δεν ήταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μας έλεγε για πρωτογενές πλεώνασμα 0,1%. Ακούστε κύριε Υπουργέ, έχει σημασία. 0,1%. Μισό λεπτό, γιατί κάνετε κύριε Υπουργέ μια προβολή για το 19 και το 20 που πατάει σε ορισμένα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι ακυρώνετε. Δηλαδή, έχετε βάλει στον προϋπολογισμό το 2,8 και το, στον προϋπολογισμό για φέτος, το 2,7 και τώρα μας κάνετε μέσω του προγράμματος το 1,8. Εδώ το κενό του περίπου 1% μπορείτε να μου πείτε πώς θα καλυφθεί. Για του κόφτη. Τι εννοείτε, για ποιο πράγμα μιλάτε τώρα, δεν κατάλαβα. Για ότι, σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα. Και για το πρωτογενές πλεόνασμα και την αναπτυξιακή προοπτική. Η αναπτυξιακή προοπτική, η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι θα είμαστε πάνω από 2% ανάπτυξη, 2,5%. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως, σας ξαναλέω. Για το 2018 μιλάτε. Για το 2017. Για το 2017 αυτό το οποίο σας λέω όμως είναι ότι. Αυτό που προκύπτει, πού το λέτε αυτό. Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή, εδώ είμαστε σε ύφεση.
Ακούστε, είμαστε σε σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2016. Ξέρετε ότι αυτό. Να θεωρηθεί προς το μισό λεπτό, γιατί με βομβαρδίζετε με μια σειρά από ερωτήσεις, τις οποίες όμως πρέπει να τις βάλουμε σε μια σειρά και να τις απαντήσουμε όλοι. Το προβλέπει κανείς αυτό που λέτε. Η Κομισιόν κάνει πρόβλεψη για 2,1% ανάπτυξη το 2017. Παίρνοντας. Όχι, καθόλου πιο κάτω. 2,1%. Αυτό λέω, πιο κάτω από τις αρχικές. Ναι. Παρόλα αυτά όμως σας λέω ότι αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος. Οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017 θα πιαστούν, όμως πηγαίνουμε εδώ σε πάρα πολύ τεχνικές συζητήσεις, την οποία μπορούμε να την κάνουμε όση ώρα θέλετε. Να μην την κάνουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία εγγυάται, κατά τη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πιάνουμε τους στόχους έτσι όπως καθορίζονται από το πρόγραμμα, και φάνηκε το 2016 ότι τελικά δίκιο είχε η ελληνική κυβέρνηση και η ευρωπαϊκή θεσμή σε σχέση με τις προβλέψεις τους. Και όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι δεν με αφήνετε να το πω. Σας λέω όμως, τον Οκτώβρη του 2016. Τον Οκτώβρη, δηλαδή 1,5 μήνα, 2 μήνες πριν κλείσει το έτος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε προβλέψεις για 0,1% πρωτογενές πλεόνασμα. Και έπεσε έξω κατά 42 φορές. 4,2 είχαμε τελικά πρωτογενές πλεόνασμα. Αποδεικνύεται λοιπόν. Γι' αυτό. Κοιτάξτε. Η κυβέρνηση που πριν γίνει κυβέρνηση, ή και ενώ ήταν κυβέρνηση, κατηγορούσε την παλιά κυβέρνηση και σημερινή αντιπολίτευση ότι είχε δεσμευτεί για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για το 2016 και το 2017. Πιάνει αυτά, η ίδια αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα και πανηγυρίζει. Υπάρχει μια, δεν πανηγύρισε ποτέ κανένας. Εγώ και αυτό λέει, μπορώ να σας πω. Τα πιάσαμε, παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό μας δίνει διαπραγματευτική δύναμη. Συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά κύριε Λιρτζή, εσείς κατηγορούσατε και καλά είναι εντελώς κάνατε. Διαφορετικό, μου επιτρέπετε, κύριε είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι εντελώς διαφορετικό, κύριε Λιρτζή, να υπάρχει ο στόχος του 4,5%. Δηλαδή αυτό να λαμβάνεται υπόψη όταν λαμβάνονται μέτρα, και είναι εντελώς διαφορετικό να υπεραποδίδουν να υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία και να υπερβαίνει τους στόχους οι οποίοι είναι μικρότεροι. Διότι τα μέτρα. Από άλλη τσέπη βγήκανε. Από την τσέπη των πολιτών βγήκανε. Όχι, κύριε Λιριτζή, όμως, αν ο στόχος είναι 4,5%, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι, ο στόχος, λοιπόν. Τα μέτρα για να πιαστεί είναι πολύ υψηλότερα. Είναι εντελώς διαφορετικό να έχεις υπεραπόδοση στη βάση ενός χαμηλότερου στόχου. Διότι ξέρετε ότι το 4,2, καταρχήν, κάποια από αυτά του 4,2 ήταν έκτακτα, που δεν θα επαναληφθούν το 2017, δηλαδή ήρθαν οι πληρωμές από παλαιότερα. Γιατί δεν δίνετε το μέρος συμφωνίας τότε, κύριε Τζανακόπουλε? Ορίστε? Δεν υπάρχει συμφωνία το 40% να επιστρέφετε? Γιατί δεν το δίνετε και σας φαίνεται παράδοξο αυτό που λέει η αντιπολίτευση? Ακούστε, καταρχήν εμείς όχι απλώς δώσαμε, αλλά ψηφίσαμε, αν θυμάστε καλά, το Δεκέμβρη μία ενίσχυση στους συνταξιούχους ύψους 620 εκατομμυρίων ευρώ. Και η αντιπολίτευση τότε μας έλεγε ότι θέτουμε σε κίνδυνο τη διαπραγμάτευση και τη συμφωνία. Ναι, γιατί δεν και τώρα ξαφνικά, την έπιασε. Μας βάλατε την σε περιπέτειες μετά. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε καμία περιπέτεια. Σε καμία περιπέτεια. Μας λέγατε ότι δεν θα εφαρμοστούν τα βραχυπρόθεσμα. Όταν πάει ολόκληρος υπουργός και λέει συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Είναι ωραίο. Δεν υπήρχε πουθενά το συγγνώμη. Αυτό που είπε είναι ότι θα υπάρχει διαβούλευση με τους εταίρους κτλ. Και μου λέτε ότι δεν το δίνετε. Σας εξηγώ ότι η επιστροφή και οι κοινωνικές ενισχύσεις που θα γίνουν εξαιτίας της υπεραπόδοσης θα συζητηθούν με τους θεσμούς. Πότε? Και από εκεί και πέρα, μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης για το ζήτημα εντός του 2017. Επειδή έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε και χρειάζεται χρόνος μπροστά, κάνουμε το διάλειμμα τώρα το διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.